έναν αγώνα σήμερα Κυριακή, ένα χρονόμετρο πάνω κάτω την ευθεία του αεροδρομίου, με 45 συμμετοχές από αθλητές Μυτιλίνη, Αθήνα και Χίο φυσικά. Περιμένουμε, έχει κλείσει η αστυνομία το δρόμο τώρα εντός 5 λεπτών. Περιμένουμε να πάει 10 και 5 να ξεκινήσουμε. Θα γίνει μια ταλαιπωρία μετά λίγο για ένα διωράκι, δεν θα μπορεί να περνάει κανείς από το δρόμο του αεροδρομίου. Σε γενικές γραμμές αυτά. Πόσοι συμμετέχουν? Σε 45 άτομα συμμετέχουν. Όχι από Τυχείο, από Αθήνα και από Μυτιλίνη. Και θα έχουμε εδώ παγωτά, θα έχουμε νερά, θα έχουμε αναψυκτικά, θα έχουμε τζελάκια. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, αν προλάβει τώρα, δεν προλάβει. Βλέπετε το ζέσταμα είναι επιστημονικό. Αρχίζει αργά και ανεβαίνει. Μάλιστα το δικό μας ξεκίνησε πολύ αργά. Πολύ αργά. Εμείς σας θέλουμε... Πού θα πάτε? Α, μια βόλτα. Είναι ένας αγώνας χρονομέτρου, ο οποίος είναι αγώνας ταχύτητας και τάσης. Ο συγκεκριμένος, επειδή από την αστυνομία δεν μπορούσαμε να πάρουμε μεγαλύτερη διαδρομή, αναστροφές, δηλαδή 6 φορές πάνω κάτω το πίσω μέρος του αεροδρομίου. Είναι μια εκδήλωση που προσπαθούμε να την κάνουμε τα παιδιά εδώ οι ποδηλάτες του Χίου, για να μιλήσω λόγω κάποιες καλές θέσεις που έχω πάρει και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και ένα πολύ καλό αγώνα που έκανα στην Τουρκία πέρσι. Ο αγώνας είναι γύρω στα 9 χιλιόμετρα, μικρός. Θα είναι λίγο δύσκολο γιατί έχει πολύ αέρα και θα βάλει και περισσότερο από ό,τι λέει. Οι συμμετοχές είναι καλές, μια χαρά θα πάμε. Τα βλέπω όλα πολύ καλά. Οτιδήποτε.